Φέτος σεζόν στο Διαγόρα ξεκίνησε φανταστικά, η αλήθεια είναι αυτή. Στο κύπελλο έχουμε κάνει τρομερή πορεία, δεν το περιμέναμε ούτε εμείς ούτε η ομάδα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μπροστά μας ένα ημιτελικό με την ΑΕΚ. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το παιχνίδι είναι να το χαρούμε και να το διασκεδάσουμε όσο μπορούμε. Δεν θα είναι και τόσο εύκολο, γιατί εκτός ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα, εμείς δεν είμαστε πλήρεις. Είμαστε έτοιμοι να κουβαλήσουμε την ομάδα μέσα στις πλάτες μας. Στη χειρότερη δεν θα τα καταφέρουμε και η ζωή συνεχίζεται. Μέσα στον αθλητισμό υπάρχει και η αποτυχία και η επιτυχία. Στην ΑΕΚ έχουμε πολύ δυνατά συναισθήματα. Δεν ήμουν ΑΕΚ όταν πήγα. Έγινα, δέθηκα με τον κόσμο, με την ομάδα. Μόλις περάσαμε για τον ΠΑΟΚ, το μόνο που ήθελα ήταν να παίξουμε την ΑΕΚ. Ήταν σαν όνειρο ζωής. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν τα δύσκολα χρόνια που πήγαμε και μας θυμάει αυτό. Γιατί βάλαμε έστω και ένα μικρό λιθαράκι σε όλη αυτή την προσπάθεια να επιστρέψει η ΑΕΚ εκεί που αξίζει. Ήταν πολύ διαφορετικά για τον Μιχάλη, δεν το συζητώ. Σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ ωραία χρονιά. Ερχόταν σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές που ήταν σε χαμηλότερη κατηγορία, ερχόταν ο κόσμος στο γήπεδο και στα εκτός έδρας. Υπήρχε μεγάλη δυναμική, το νιώθες ότι ήσουν σε μεγάλη ομάδα. Αλήθεια, περάσαμε πολύ ωραία. Και ήταν και φοβερό το συνέστημα ότι μπόρεσες, ας πούμε, να βάλεις εσύ ένα λιθαράκι ώστε να επιστρέψεις στην Α1 ή ΑΕΚ. Εγώ μόνο καλές αναμνήσεις έχω. Παρόλο που είχα δηλώσει τη ομάδα, όλοι με αγαπούσαν. Όταν έρθουν τα παιδιά από την ΑΕΚ, συγκεκριμένα θέλω να δω δύο άτομα πάρα πολύ. Το Γιώργο το Φάντομ, το φροντιστή της ομάδας, και το Γιώργο το Χίνα. Ήταν τα δύσκολα χρόνια, ήμασταν μαζί και σε περισσότερες χαρές από ότι λείπες, οπότε είναι τα δύο άτομα που μου έρθουν με τη μία στο μυαλό. Να προσέχουν λίγο, να μας σεβαστούν. Γιατί βάζεις από κάτω ένα ποδαράκι, πας στον τελικό χωρίς κανένα παίχτη. Σκληρός. Συμβαίνουν αυτά. Σκληρούλη, σε φοβητά μου. Θα μας πούμε. Λίγο σεβασμό. Αυτό μόνο. Η πιο ωραία ανάμνηση που έχω στην ΑΕΚ με στο Φίλιππο Βέρειας. Παίζαμε πέμπτο μάτς πριν το τέλος. Κερδίζουμε και βγαίνουμε στην πόρτα, στα αποδυτήρα να αλλάξουμε τέτοια, και υπάρχει αυτή η ανατριχύλα όταν αγκαλιάζω τον κύριο από εδώ και τον Γιώργο το Χίνα, που δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Γιατί στην ουσία και μαθηματικά επέστρεψε η ΑΕΚ στην Α1. Σίγουρα δεν μπορείς να αφήσεις τον κόσμο έξω από όλο αυτό. Σε όλα τα παιχνίδια είναι φανταστικό αυτό που ζουνε. Σε κάνουν και νιώθεις ότι είναι μάτς ζωή και θανάτου. Εγώ θα σταθώ στο πιο αρνητικό, που είχαμε παίξει ένα φιλικό μέσα στον Αμίντα και είχαμε χάσει ένα πόντο. Φιλικό, η ομάδα ήταν πρώτη και επειδή χάσαμε είχε γίνει χαμός σε εφημερίδες, εσάι, που χάσαμε σε φιλικό. Και εκεί καταλάβαινες τι πίεση υπάρχει και το πόσο πρέπει, ας πούμε, να είσαι σοβαρός όχι μόνο στα επίσημα παιχνίδια, αλλά ακόμη και στις προπονήσεις, γιατί εκπροσωπείς μια ομάδα που την αγαπάνε εκατομμύρια. Που είναι ιδέα. Τα λέμε πώς είναι αυτά. Η ΑΕΚ είναι ιδέα, οπότε δεν είναι απλά ομάδα. Εσύ που έγινες ΑΕΚτζής, είναι ιδέα. Ο Ολυμπιακός παίζει στην Α2, β' Ολυμπιακός. Δεν είναι καμία σχέση με τον Ολυμπιακό που ξέρουμε όλοι. Στα παιδιά που παίζουν στον Ολυμπιακό τα ξέρουμε. Τα προηγούμενα χρόνια έχουμε παίξει αντίπαλοι, κάποιοι συμπαίχτες. Δεν το διά μου γνώμη ότι δεν είδαμε ότι παίζουμε με τον Ολυμπιακό. Παίζουμε με μια ομάδα που απλά λέγεται Β' Ολυμπιακός. Τη στηρίζει ο μεγάλος Ολυμπιακός. Οπότε το ίδιο είναι για μας. Ξεκίνησε βασικά ο Ολυμπιακός σαν να είναι μια αναπτυξιακή ομάδα, ας πούμε, όπου θα βγουν νέα παιδιά και θα παίξουν. Στο κύπελο βέβαια είδαν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η Α2, παρόλο που είναι σε αυτό το επίπεδο, δεν αστείευεται. Πήρε δύο πολύ έμπειρα παιδιά και ο ένας είναι αντιανεπτυξιακός, γιατί είναι μεγάλος ηλικία, αλλά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
Δηλαδή η ομάδα από τη στιγμή που πήρε Νίκου και Μελισσαράτο μεταμορφώθηκε. Χωρίς αυτούς θεωρώ όχι ότι δεν θα μπαινε play-off σε καμία περίπτωση. Δεν θα απέφευγε τα play-out. Και γι' αυτό με μείον 6 τελικά θα προλάβει να μπει στα play-off. Άλλη χρονιά δεν θα έμπαινε σε καμία περίπτωση. Αυτό που με προβληματίζει εμένα στο μπάσκετ είναι ότι που δεν υπάρχει τόσο μεγάλη προβολή στις πιο κάτω κατηγορίες που γίνονται πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Η Α2 πρέπει να πάει Κυριακή. Η Α2 πέφτει πάνω στην Α1. Η ΕΟΚ που το καλύτερο της πρωτάθλημα είναι η Α2, θεωρητικά το έχει πάει και το έχει βάλει στην Α1. Είναι λογικό να μην υπάρχει προβολή. Έχουμε κλείσει ήδη για τα επόμενα 10 χρόνια που θα σταματήσουμε από Α2 και τέτοιο. Νάξω. Αφήστε μας να παίξουμε μέχρι τα 50. Δεν θα κάνει καμιά πάσα, αλλά δεν έχουμε βρει ακόμα. Θα το βρούμε κάποια στιγμή. Αυτά του λόγια στην Ξαπλώστρα το καλοκαίρι στην Νάξο που καθόμαστε δίπλα-δίπλα. Cut!